Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου με ένα βίντεο διακόσμησης. Ξεκίνησε αυτή η περίοδος και πάρα πολύ χαίρομαι γιατί έχω πάρα πολύ όρεξη να διακοσμήσω τα πάντα, το δικό μου το σπίτι, αλλωνών τα σπίτια, θα δούμε. Σήμερα λοιπόν θα αλλάξουμε το δωμάτιο της αδερφής μου. Έχουμε κάνει μια προεργασία για αυτά που έπρεπε να γίνουν πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο, αλλά σήμερα θα διακοσμήσουμε, θα σας δείξω τι κάναμε. Προτού όμως πάρω την τσάντα μου και πάω στο σπίτι της αδερφής μου, θα κάνουμε unboxing διακόσμησης. Έχω 2-3 μέρες στο δωμάτιό μου αυτά εδώ, τα οποία έχουν έρθει από Fenza Home και ήθελα να κάνουμε μαζί το unboxing, οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτό εδώ είναι το πρώτο κουτί. Πάμε να σας δείξω τι έχει μέσα. Να είμαι λίγο πιο άνετα να σας τα δείχνω. Λοιπόν, στο Fenza Home θα βρείτε επί της ουσίας τα πάντα. Είναι ένα site το οποίο έχει από πλακάκια μέχρι διακοσμητικά, από είδη υγιεινής μέχρι μικροέπιπλα και είναι πάρα πολύ της αισθητικής μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας χαμούλης. Βρήκα πάρα πολύ ωραία πράγματα και νομίζω είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να σας τα δείξω για να τα διακοσμήσουμε σε επόμενο βίντεο. Και θέλω να ξεκινήσω με την πιο όμορφη και minimal μπιζουτιέρα. Είναι αυτή εδώ, είναι για να βάζεις τα κοσμήματά σου, χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Είναι σαν μάρμαρο, μπορεί να είναι και μάρμαρο. Και αισθητικά είναι φανταστική γιατί κολλάει σε όλα τα ντεκόρ. Εγώ πάντα χρειάζομαι μπιζουτιέρες. Έχω εδώ 2, αλλά ήθελα να έχω και μία μέσα στο δωμάτιο για τα κοσμήματα που βάζω πιο συχνά τα καθημερινά μου. Οπότε αυτή εδώ είναι ό,τι πρέπει. Συνεχίζω με βάζο. Καιρό είχα να πάρω καινούριο βάζο, δεν μου έκανε κάτι εντύπωση, αλλά αυτό εδώ με ελκύει πάρα πολύ αυτό το χρώμα και επειδή θέλω έτσι τώρα να το πάω σε λίγο πιο χειμερινή διακόσμηση, νομίζω ότι αυτό θα ταιριάξει τέλεια με κάτι μαξιλάρια που έχω έτσι πιο ταμπά, πιο καφέ. Φοβερό σχέδιο, πολύ εντυπωσιακό. Τι έχουμε εδώ? Α, λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια λάμπα η οποία θα πάει στο γραφείο. Ήθελα και κάτι minimal γιατί το έχετε δει το γραφείο. Έχει πράγμα μέσα και χρώματα και διάφορα διακοσμητικά. Οπότε ήθελα κάτι πιο minimal και απλό. Θεωρώ ότι θα δείξει τέλεια με μια λάμπα Edison. Έχουμε και αυτό εδώ το διακοσμητικό, το οποίο είναι ξύλινο. Ξέρετε ότι τρέφομαι ιδιαίτερη αγάπη για το ξύλο γενικότερα. Οπότε θεωρώ ότι είναι υπέρ εντυπωσιακό διακοσμητικό για σαλόνι. Θέλω να ξέρετε ότι θα αρχίσω να βγάζω τα πολλά και τα θέλω έτσι λίγο πιο... όχι minimal θα έλεγα, ποτέ δεν είμαι minimal, αλλά λίγα κομμάτια και καλά. Οπότε αυτό εδώ νομίζω ότι θα δέσει υπέροχα. Και τώρα θέλω να σας δείξω έναν τέλειο καθρέφτη, αλλά πρέπει πρώτα να τον φτιάξω. Ο καθρέφτης λοιπόν είναι αυτός εδώ. Όταν βλέπω έτσι vintage, rustic καθρέφτη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, οπότε θέλω να τον βάλω στην κρεβατοκάμαρά μου ή να αλλάξω εδώ ένα πιο μεγάλο καθρέφτη που έχω επί τραπέζιο και να βάλω αυτόν. Είναι φανταστικός, παιδιά. Ίσως είναι το καλύτερο κομμάτι που έχω πάρει. Το δεύτερο κουτί, μόλις το έκανα unboxing, είχε αυτό εδώ το επιπλάκι, το οποίο είναι υπέροχο. Είναι ένα μικρό επιπλό που είχα ανάγκη πάρα πολύ να βάλω δίπλα από το μπουντουάρ μου για να κρύβω μέσα πιστολάκια, προϊόντα μαλλιών, τα πάντα. Και νομίζω θα ταιριάξει πάρα πολύ με τα επιπλά εδώ. Βέβαια, τώρα που το είδα από κοντά, που έχει αυτή εδώ την λεπτομέρεια, μου πάει και στο γραφείο, γιατί βγάζει έτσι λίγο αυτό το βεραμάν που ταιριάζει με το γραφείο και τα ποδαράκια του, τα οποία θα το βάλω μετά. Και το είχε και με συρτάρια και ήμουν ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό με τα συρτάρια. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από Fenza Home, παιδιά, είναι αυτός εδώ ο πίνακας, τον οποίο μόλις τον είδα τον λάτρεψα. Τώρα που τον βλέπω, νομίζω ότι θα πήγαινε και στο δωμάτιο της αδερφής μου, αλλά θέλω να δω πού θα τον βάλω εγώ. Μου αρέσει που κάνει το κίτρινο, το ροζ, πάει με όλα. Θεωρώ ότι θα ταιριάξει υπέροχα με τη διακόσμησή μου τώρα. Πολύ ωραίο κομμάτι και αρκετά ωραίο μέγεθος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε έτσι όπως το κρατάω. Anyway, όλα αυτά τα διακοσμητικά που σας έδειξα από Fenza Home θα με δείτε να τα διακοσμώ σε κάποιο επόμενο βίντεο. Θα σας έχω όμως link από κάτω για όλα τα προϊόντα και τώρα φύγαμε για το σπίτι της αδερφής μου. Βρίσκομαι στο σπίτι της αδερφής μου και βρίσκομαι στο παλιό της δωμάτιο. Κάνω blend με τον τοίχο υπέροχα και αυτό το δωμάτιο θα το αλλάξουμε κάποια στιγμή. Όμως θα σας πω έτσι ένα μικρό story για το τι παίζει με τα δωμάτια εδώ στην αδερφή μου. Αυτό το δωμάτιο το είχε η αδερφή μου όταν μέναμε και οι δύο εδώ, όταν γύρισα δηλαδή από φοιτήτρια. Η αδερφή μου είχε αυτό εδώ το δωμάτιο με αυτές τις χρωματικές επιλογές και εγώ είχα το μέσα δωμάτιο, το οποίο το είχα κάνει, αν θυμάστε οι πιο παλιές, μοβ σκούρο.
Μοβ. Μετά, επειδή το ξεπέρασα το μοβ, είχα βάλει μια ταπετσαρία μόνη μου μαζί με το Βαγγέλη, η οποία ήταν γκρι. Και είχε έρθει και είχε γίνει ένα χάος σε εκείνο το δωμάτιο. Εκείνο το δωμάτιο, λοιπόν, φεύγοντας εγώ, το πήρε η αδερφή μου. Και αυτό το δωμάτιο που βρίσκομαι τώρα έχει άλλη μια κρεβατοκάμαρα που μένουν οι γονείς μου όταν έρχονται. Είναι δωμάτιο επισκεπτών. Ήθελε, λοιπόν, η αδερφή μου να αλλάξει πάρα πολύ το δωμάτιό της, να ανανεωθεί ο χώρος της, γιατί ήταν ένα δωμάτιο mix and match από τότε που ήμασταν μικρές μέχρι τις δικές μου επιλογές ως ενήλικη και διάφορα άλλα, και να τον κάνει έναν ωραίο χώρο που να την αντιπροσωπεύει σήμερα. Ποιο ήταν, λοιπόν, το στυλ της, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Το στυλ της ήταν, με τέτοια αδερφή, boho, παύλα, minimal. Δηλαδή, της άρεσε όλο αυτό το πιο αέρινο στυλ με ξύλινα στοιχεία, αλλά minimal. Δεν είναι τόσο τουμπούγιου όσο εγώ. Ήθελα όλα να είναι λίγα και μετρημένα, ώστε να μπορεί να τα χειρίζεται εύκολα και να μην έχει να ξεσκονίζει πάρα πολλά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι που ήρθα και μπήκα εγώ. Γιατί λέω, κάτσε, boho στυλ θέλεις. Σε ποια άλλη θα πεις. Οπότε το πρώτο βήμα που κάναμε ήταν να φωνάξουμε έναν επαγγελματία να βάψει σωστά το δωμάτιο. Γιατί καταλαβαίνετε, μοβ χρώμα και τα πετσαρία και πόσα χρόνια να βαφτεί, ήθελε επαγγελματία. Όμως, ενώ το βάψαμε άσπρο το δωμάτιο, μετά ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό στον ένα τοίχο που ακουμπάει το κεφαλάρι του κρεβατιού. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μία τεχνοτροπία. Ο επαγγελματίας που είχαμε φωνάξει δεν καταλάβαινε πολύ τι θέλαμε. Εμείς το είχαμε σκεφτεί, αλλά δεν ξέραμε πώς να το αποδώσουμε. Οπότε πήγαμε στην τύχη, παιδιά. Και θέλαμε έτσι να βγει ο πιο παλιός τοίχος, ο πιο distressed τοίχος. Οπότε τι κάναμε, σε λευκή βάση πήραμε beige χρώμα, beige grip θα έλεγα χρώμα, και αρχίσαμε να κάνουμε με ένα πανί, μια μπλούζα, κυκλικές κινήσεις και ταμποναριστές κινήσεις, ώστε να βγουν διάφορα patches. Εν τέλει, ο τοίχος βγήκε πάρα πολύ ωραίος και ταιριάζει τόσο πολύ με την όλη αισθητική, με το δωμάτιο, με τα έπιπλα που διαλέξαμε εν τέλει. Και τον ζήλεψα κιόλας και θέλω κι εγώ να κάνω κάτι παρόμοιο στο σπίτι μου. Θα δούμε. Να σας πω ότι βάψαμε και τις ντουλάπες σε λευκό χρώμα. Οι ντουλάπες αυτές είναι από τότε που εμείς ήμασταν πάρα πολύ μικρές, τις έχουμε δεκαετίες δηλαδή. Θα τις αλλάξει τον επόμενο καιρό, αλλά είπαμε μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή έπρεπε να τις βάψουμε, να μην τις αφήσουμε έτσι να είναι κίτρινες σε σχέση με το υπόλοιπο δωμάτιο. Και πήραμε και καινούρια πόμολα, που είναι ο πιο οικονομικός τρόπος που μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις μια παλιά ντουλάπα. Να τις βάλεις καινούρια πόμολα. Διαλέξαμε καινούριο κρεβάτι, διαλέξαμε καινούρια μικροέπιπλα μέσα στο δωμάτιο. Καινούργια τα πάντα βασικά, οπότε σε αυτό εδώ το σημείο θα πάω να τελειώσω τη διακόσμηση, να βάλω τις τελευταίες πινελιές και θα έρθω να σας δείξω το δωμάτιο. Έτοιμο, παιδιά, λίγο μου φύγε το κραγιόν, λίγο έχω καταϊδρώσει, αλλά πάμε να σας το δείξω. Μπαίνοντας, λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα overview του δωματίου. Πάμε, λοιπόν, να σας δείξω συγκεκριμένα τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, το κρεβάτι της το διαλέξαμε από Istiqbal. Είναι από αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Έχει πάρα πολύ ψηλό στρώμα, βλέπετε. Οπότε είναι και το κεντρικό σημείο του δωματίου που πάει κατευθείαν το μάτι σου. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να το συνηθίσουμε, αλλά
ταιριάζει πάρα πολύ θεωρώ. Και το διαλέξαμε σε αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία ό,τι χρώμα κι αν κάνει στο δωμάτιο ταιριάζει. Από πάνω της έκανα μία σύνθεση με πόστερ από Decennio, για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί βγήκε πάρα πολύ ωραία. Τα διακοσμητικά αυτά είναι από Eldeco τα ξυλινά, αλλά δεν τα έχει πλέον δυστυχώς. Και κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται με τον τοίχο, με την τεχνοτροπία από πίσω. Μου κάνει σαν να είναι ξενοδοχείο σε κάποιο ελληνικό νησί. Νομίζω από εδώ μπορείτε να καταλάβετε και καλύτερα την τεχνοτροπία που έχουμε κάνει, βλέπετε. Φαίνεται έτσι σαν παλιό, σαν μεταχειρισμένο και πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε και μόνοι σας. Διάλεξα σαν accent χρώμα να είναι το κίτρινο, γιατί εμένα προσωπικά μου φέρνει πάρα πολύ αισιοδοξία και στην αδερφή μου εν τέλει, της άρεσε πάρα πολύ. Οπότε έφερα και λίγες κίτρινες λεπτομέρειες στα σεντόνια, η παπλωματοθήκη βλέπετε έχει λίγο κίτρινο μέσα και... της έφερα το κίτρινο μαξιλάρι από το σπίτι μου. Πάμε τώρα στην από εδώ πλευρά. Βλέπετε διαφορετικά έπιπλα. Κάναμε mix and match γιατί πλέον η μόδα δεν προστάζει να έχεις όλο το σετ στο δωμάτιό σου. Αλλά νομίζω έδεσαν πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Να σας πω, το κομμωδίνο τέριαξε υπέροχα με το στυλ. Μετανιώσαμε εν τέλει που δεν πήραμε και την αντίστοιχη συρταριέρα, αλλά μάλλον θα την πάρει και αυτή εδώ τη συρταριέρα θα τη βάλει στο άλλο το δωμάτιο που θέλει να το κάνει δωμάτιο ντουλάπα. Να σας πω ότι ό,τι link βρω από αυτά θα σας τα βάλω, θα σας τα έχω όλα από κάτω. Ωστόσο, να σας πω ότι αυτή εδώ η συρταριέρα την διαλέξαμε με τη λογική να μην είναι όλα μπέζ στο δωμάτιο, να έχουμε και κάτι διαφορετικό, αλλά να δένει και με τα υπόλοιπα. Οπότε διαλέξαμε αυτή εδώ την γκρι, της οποίας τα χερούλια είναι ξύλινα. Και κάπως ταιριάζει με τον υπόλοιπο χώρο. Ωστόσο θέλω να σας πω ότι για να τη στήσουμε, δεινοπαθήσαμε, 3 άτομα την στήναμε και δεν τη στήσαμε και καλά, γιατί βλέπετε εδώ έχει μία ατέλεια, οπότε δεν θα την πρότεινα. Ωστόσο είναι μια καλή λύση τώρα για να κρύβει όλα της τα καλλιντικά και τα προϊόντα μαλλιών και όλα αυτά μέσα, ώσπου να πάρει την άλλη. Πάρα πολύ καλή αγορά θέλω να σας πω ήταν αυτός εδώ ο λόσωμος καθρέφτης, ο οποίος είναι από τα Yusk και είχε αρχική τιμή 100 ευρώ νομίζω και σε κάποια φάση τον έβαλε σε έκπτωση 50%, οπότε έκανε 50%. Τον παραγγέλνουμε λοιπόν και πάμε να τον πάρουμε από το κατάστημα και είχε γίνει ένα μπέρδεμα και δεν τον είχαν τον καθρέφτη. Οπότε αυτό τον καθρέφτη τον βλέπετε εδώ, τον πήραμε 35 ευρώ γιατί είναι ο εκθεσιακός. Νομίζω ήταν το καλύτερο deal που έχουμε κάνει ever. Είναι φανταστικός ο λόσωμος καθρέφτης. Τον βάλαμε πιο ψηλά για να ανοίγει και όλο το δωμάτιο και πραγματικά το εφέ που κάνει είναι φοβερό, αλλά τον βάλουμε και πιο ψηλά για να μπορέσουμε από κάτω να βάλουμε κάτι σαν σκαμπό. Αυτό το θυμάστε από το δικό μου το σπίτι, το οποίο δεν το χρειαζόμουν, οπότε έκατσε τέλεια εδώ και είναι το κλασικό σκαμπό που έχεις στο δωμάτιό σου για να πετάς τα ρούχα σου το βράδυ. Φυσικά δεν μπορούσα να μην βάλω χαλί γιούτα. Τα λατρεύω και επειδή το δωμάτιο είναι αρκετά ζεστό με το πάτωμα το σκούρο που έχει, δεν θα τέριαζε ένα πιο χειμωνιάτικο χαλί, οπότε επέλεξα αυτό εδώ, το οποίο παιδιά κάνει τέλειο κοντράστ με το πάτωμα και ταιριάζει και δένει όλο το δωμάτιο. Τώρα κάθισα εδώ, γιατί κάπως έχω κουραστεί με αυτή τη διακόσμηση σήμερα, θέλω να ξέρετε. Ήθελα να τα κάνω όλα γρήγορα για να γυρίσει να το βρει όμορφο το δωμάτιο. Οπότε να σας πω ότι εδώ έβαλα διάφορα διακοσμητικά. Το βάζω με τα φυτά είναι από Eldeco και αυτά εδώ τα είχε ήδη. Ο καθρέφτης αυτός είναι από τα Practicare, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Και επέλεξα να τον βάλω λίγο προς την άκρη και όχι τόσο στη μέση για να πάρει έτσι χώρο και το βάζω αυτό που είναι υπέροχο και δίνει το πράσινο στοιχείο στο δωμάτιο. Οι κουρτίνες που επέλεξα παιδιά για το δωμάτιο είναι από τα Leroy Merlin. Θέλω να δείτε τη λεπτομέρεια εκεί πάνω την μπόχο που κρεμιούνται με τα κουμπιά τους. Την είχε και σε λευκή, αλλά επέλεξα το πιο μπέζ που είναι σαν έτσι λινό, σαν λινάτσα. Κάνει πάρα πολύ ωραία νερά γιατί ταιριάζει πολύ με το δωμάτιο. Ωστόσο, τις έβαλα τώρα για το βίντεο αλλά θέλουν κόντεμα. Οπότε θα τις ξαναβγάλω να ξέρετε μόλις κλείσω αυτό το βίντεο και θα τις πάω να τις κοντίνω. Είπα να μην βάψω το κουρτινόξυλο. Το άφησα έτσι όπως το είχε η μαμά μου παλιά γιατί ταιριάζει με το πάτωμα. Και να μην είναι και όλα άσπρα τέλος πάντων. Οπότε το άφησα ξύλινο το οποίο έχει φθαρεί λίγο.
και μου άρεσε ακόμα πιο πολύ. Και κρέμασα και ένα ψεύτικο φυτό, γιατί η αδερφή μου σαν και εμένα δεν μπορεί να κρατήσει κανονικό. Κρέμασα ένα ψεύτικο φυτό με μακραμέ στο τέλος του κουρτινόξυλου. Φυσικά θα έβαζα και αποξηραμένα φυτά. Αυτά εδώ εμείς στο χωριό μου τα λέμε γατούλες. Θυμάστε τα είχα εγώ στο σπίτι μου, αλλά εδώ τέλειξαν πολύ πιο ωραία. Και τέλος το φωτιστικό που ήρθε και έδεσε, και θέλω να σας το δείξω από μακριά. Το φωτιστικό λοιπόν αυτό, παιδιά, το οποίο ήρθε και έδεσε όλο το δωμάτιο, μα όλο, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο φωτιστικό που να ταιριάζει τόσο πολύ στο δωμάτιο, είναι από Dizart. Είναι ξύλινο, είναι μπόχο και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαγγέλη για την εγκατάσταση. Ξέχασα να σας δείξω τις ντουλάπες, οι οποίες σας είπα ότι θα αλλαχτούν, αλλά προς το παρόν μια καλή οικονομική λύση είναι να τις ξαναβάψεις και να βάλεις καινούρια πόμολα. Λοιπόν, αυτά τα πόμολάκια που επέλεξα τα βρήκα στα Zara Home. Είναι πάρα πολύ ωραία και όταν τις αλλάξεις φυσικά θα τα κρατήσω να τα χρησιμοποιήσω σε κάποιο άλλο project. Είναι χρυσά με μάρμαρο, γιατί θέλαμε έτσι και λίγο τη χρυσή πινελιά, δεν την είχα βάλει μέχρι στιγμής, οπότε είναι το έτσι λίγο glam του δωματίου. Θέλει επιγόντως να τις αλλάξει τις ντουλάπες, θέλει όμως να τις κάνει όλες καθρέφτη. Το οποίο πείτε ρε παιδιά μια γνώμη, όλος καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι, ναι μεν λέει θα ανοίγει το χώρο, αλλά δεν είναι κακό feng shui. Δεν είναι λίγο τρομακτικό να ξυπνάς και να βλέπεις τον εαυτό σου απέναντι. Εγώ της είπα να κάνει ξύλινες ή λευκές τις δύο από εδώ πλευρές και το κομμάτι αυτό εδώ να το κάνει καθρέφτη, αν θέλει έτσι να ανοίξει ο χώρος. Αλλά όχι όλο. Αφού σας τα έδειξα όλα και τελείωσα, κάθομαι τώρα γιατί παιδιά κουράστηκα πάρα πολύ, φαίνεται. Να σας πω ότι αυτή ήταν η αλλαγή στο δωμάτιο της αδερφής μου, ελπίζω να σας άρεσε. Πραγματικά το λατρεύω αυτό το δωμάτιο, βγήκε ακριβώς έτσι όπως το ήθελα. Ανοιχτό, αεράτο, με ωραίες πινελιές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ελπίζω να της αρέσει και αυτής όπως εμένα. Δεν την έχω εδώ γιατί έχει φύγει για δουλειά και ήθελα να της κάνω έκπληξη. Αλλά ξέρετε κάτι, και αν δεν της αρέσει, εδώ είμαστε να το ξαναλλάξουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ελπίζω να περάσετε ευχάριστα το χρόνο σας και ίσως να πήρατε και κάποια ιδέα. Θα τα πούμε σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!